Αυτή εδώ η διαφάνεια είναι ευαγγέλιο στην πλητριάδα και γενικότερα στους αλγόριθμους. Εδώ είναι η βασική ιεραρχία συναρτήσεων πολυπλοκότητας, έτσι. Δηλαδή αυτό εδώ πέρα το πράγμα θεωρείται γενικώς γνωστό. Και λέμε ότι οι σταθερές συναρτήσεις είναι οι μικρότερες από όλες. Μετά καθαρή λογαριθμική συνάρτηση έχει μεγαλύτερη πολυπλοκότητα. Ακόμα μεγαλύτερα είναι τα πολυόνυμα, ακόμα μεγαλύτερα είναι τα εκθετικά και τέλος τα μεγαλύτερα από όλα θεωρούνται ότι είναι τα υπερεκθετικά. Αυτές εδώ οι μορφές συναρτήσεων, τις οποίες τις βλέπεις χοντρικά εδώ πέρα αποτυπωμένες, λογάριθμους στην κάπα του νυν ή στην κάπα, α ή στην νυν ή παραγωγικό νυν ή στην νυν, θεωρούνται γνωστές μορφές συναρτήσεων. Οπότε λοιπόν εδώ έχουμε δύο βασικές πληροφορίες. Η πρώτη πληροφορία είναι ότι όσο πιο μικρή είναι η πολυπλοκότητα, τόσο πιο γρήγορος είναι ο αλγόριθμος, τόσο καλύτερη πολυπλοκότητα λέμε ότι έχει. Επίσης, όσο μεγαλύτερη πολυπλοκότητα έχει ένας αλγόριθμος, τόσο πιο αργός είναι, τόσο χειρότερη πολυπλοκότητα έχει. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι ένας αλγόριθμος, ας πούμε, ο οποίος έχει πολυπλοκότητα ν, είναι καλύτερος από έναν αλγόριθμο ο οποίος έχει πολυπλοκότητα 3 στην ν. Και αυτό γίνεται γιατί στο μοντέλο που έχουμε αναπτύξει, το μοντέλο της ασυμπτωτικής συμπεριφοράς, μια γραμμική συνάρτηση, το ν, μπορεί να λύσει πρόβλημα μεγαλύτερης διάστασης δεδομένων στον ίδιο χρόνο σε σχέση με μια εκθετική συνάρτηση που είναι το 3 στην ν. Εντάξει. Οπότε λοιπόν αυτά που βλέπεις εδώ πέρα θεωρούνται γνωστά. Πάμε να κάνουμε λίγο μια μικρή ανάλυση εδώ πέρα για το τι θεωρείται λοιπόν γνωστό. Σταθερές χρησιμοποιούμε πάντα το συμβολισμό θ του 1 που είναι συμβολικό θέμα ξεκαθαρά, δηλαδή είναι σύμβολο που συμβολίζει μια συνάρτηση που δεν έχει καθόλου μέσα τη το ν. Για παράδειγμα, η 10 στην 100 είναι μια σταθερή συνάρτηση. Αμέσως μετά έχουμε τις λογαριθμικές. Εδώ πέρα έχουμε τη διπλή σύνθεση, το log log ν, το οποίο είναι μικρότερο από το log του log ν, μικρότερο από το log στην κάπα του ν, όπου το κάπα είναι μια σταθερά μεγαλύτερη του 1. Προσοχή όμως εδώ, έτσι, εδώ είναι ένα σημείο που γίνονται κάποιες αστοχίες. Όταν λέμε σταθερά εδώ πέρα, εννοούμε σταθερά, να μην εμφανίζεται δηλαδή ν πουθενά. Οπότε ο λογαριθμός στην 1 εκατομμύριο, ας πούμε, του ν είναι μια λογαριθμική συνάρτηση, ακριβώς διότι είναι λογαριθμός υψωμένος στο 1 εκατομμύριο του ν. Εντάξει. Επίσης εδώ εννοείται, ας πούμε, το log log ν είναι μεγαλύτερο με τη σειρά του από την τριπλή σύνθλιψη, το log 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 ν, ας πούμε. Και ισχύει αυτή η διάταξη, όπου προσέξε όμως και αυτό που λέει εδώ πέρα, καθαρό ν. Τι σημαίνει καθαρό ν? Ότι το ν είναι ν. Εντάξει. Μην τυχόν δηλαδή, ας πούμε, και εδώ πέρα είναι για παράδειγμα το ν τετράγωνο, log του ν τετράγωνο, ας πούμε. Μην τυχόν και είναι το log του ν στη ν. Εντάξει, όταν λέμε ν εδώ πέρα στις παραστάσεις που βλέπουμε, σημαίνει ότι πρέπει να έχω ν. Άρα λοιπόν το ν να είναι ν και το κάπα να είναι μία σταθερά. Αυτά λοιπόν για τις λογαριθμικές συναρτήσεις. Μετά, από οποιαδήποτε λογαριθμική συνάρτηση, μεγαλύτερο είναι ένα πολυόνυμο. Και εδώ πέρα βλέπεις και μία διάταξη των πολυονύμων. Προσοχή, το ν το λέμε και γραμμική πολυπλοκότητα. Συνηθίζεται αυτό εδώ. Επίσης, το ν τετράγωνο το αναφέρουμε αρκετές φορές σαν τετραγωνική πολυπλοκότητα. Και επίσης τον ν τρίτης το αναφέρουμε σαν κυβική πολυπλοκότητα και συνεχίζεται η διάταξη, δηλαδή πάει μέχρι τον ν στην κάπα, όπου το κάπα παίρνει όλο ένα και αυξανόμενες τιμές. Άρα λοιπόν το ν στο τετράγωνο είναι μικρότερο από το ν στην τρίτη, έτσι, και τα λοιπά και τα λοιπά, το από το ν στην 1 εκατομμύριο και μεγαλύτερο από οποιοδήποτε λογάριθμο με τη σειρά του, έτσι, προσοχή στη διάταξη. Πάμε μετά στις εκθετικές συναρτήσεις, όπου οι εκθετικές συναρτήσεις τώρα έχουν τον ν στον εκθέτη. Πάλι καθαρό τον ν, το βλέπεις δηλαδή παντού, μιλάμε για καθαρό ν, έτσι. Οπότε λοιπόν εδώ πέρα παρατηρήσεις ότι το 2 εις την ν είναι μικρότερο του 3 εις την ν. Εδώ πέρα έχουμε και μικρότερα από αυτά, δηλαδή αν εδώ, ας πούμε, θα μπορούσε να είναι το 1,1 εις την ν για παράδειγμα, και αυτό είναι εκθετικό. Πρόσεξε όμως τι σου λέει εδώ πέρα, το α να είναι αυστηρά μεγαλύτερο του 1, Προσοχή. Και αμέσως μετά έχουμε το β, το 2 στην ν, μικρότερο του 3 στην ν, μικρότερο του 4 στην ν κτλ, κτλ. Έχουμε αυτή τη διάταξη λοιπόν και έχουμε και δύο καθαρές μορφές υπερεκθετικών συναρτήσεων. Η μία είναι ν παραγωγικό και η άλλη είναι ν στην ν, όπου υπάρχει αυτή η διάταξη μεταξύ τους. Έτσι, το ν παραγωγικό θεωρείται, αποδεικνύεται μάλλον, ότι είναι μικρότερο από το ν στην ν. Άρα λοιπόν τώρα αυτή τη στιγμή, με βάση αυτό εδώ το πανίσχυρο πινακάκι, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό θεμέλιο, αυτομάτως έχεις και μία διάταξη. Ναι, δηλαδή άμα σε ρωτήσω τι είναι μεγαλύτερο, ξέρω εγώ, το 3 στην ν ή το log log ν, αμέσως ξέρεις από αυτό εδώ πέρα είναι θεωρία ότι το 3 στην ν είναι μεγαλύτερο. Και αυτό τώρα που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμως είναι αυτό εδώ, έτσι. Αυτό εδώ πέρα είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αντιληφθείς. Μία συνάρτηση που δεν έχει μία από τις παραπάνω μορφές, δηλαδή δεν έχει καμία από αυτές τις μορφές, τότε θα λέμε ότι είναι απροσδιόριστη. Έτσι. Τι σημαίνει απροσδιόριστη? Σημαίνει ότι δεν έχουμε ιδέα πώς κατατάσσεται σε σχέση με τις άλλες. Εντάξει. Και για να τις συγκρίνουμε με τις άλλες πρέπει να ακολουθήσουμε μια ειδική διαδικασία, την οποία θα την συζητήσουμε σε επόμενο κομμάτι. Για παράδειγμα, τέτοια παραδείγματα είναι κλασικά παραδείγματα, είναι το ν ή στη log ν,
δες λίγο αυτή εδώ τη συνάρτηση, η οποία δεν είναι πολύ όνειμο, γιατί το λογνί εδώ πέρα στον εκθέτη θα έπρεπε να έχουμε σταθερά. Επίσης δεν είναι εκθετική, γιατί στις εκθετικές πρέπει ο εκθέτης να είναι καθαρό νι και η βάση πρέπει να είναι σταθερά. Άρα αυτή η συνάρτηση, για παράδειγμα, είναι απροσδιόριστη. Δεν έχουμε ιδέα που μπαίνει στο πινακάκι. Πώς αποφασίζουμε ποια είναι η σωστή της διάταξη σε σχέση με άλλες συναρτήσεις? Εκθετικές με βάση το 2. Εντάξει. Και άλλο ένα παράδειγμα εδώ πέρα, άλλη μια κλασική απροσδιόριστη συνάρτηση, είναι η λογνή ή στην νι. Εντάξει. Εντελώς αντίστοιχα θα λέει κάποιος ότι του μοιάζει με εκθετική γιατί έχει τον νι στον εκθέτη, αλλά στις εκθετικές η βάση πρέπει να είναι σταθερά. Άρα λοιπόν επίσης και αυτή εδώ η συνάρτηση είναι απροσδιόριστη. Άρα λοιπόν συνοψίζοντας σχετικά με αυτήν την πολύ σημαντική διαφάνεια, δύο πράγματα έχουμε να πούμε. Πρώτον, ότι αυτές οι μορφές και μόνο αυτές θεωρούνται γνωστές, οποιαδήποτε άλλη συνάρτηση είναι απροσδιόριστη. Και πώς την ιεραρχούμε σε σχέση με άλλες? Με τη διαδικασία των εκθετικών με βάση το